Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Μαζαράκι, όπου σήμερα για την έκτη αγωνιστική της Master League έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα σε Timberwolves και Al-Andalun. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση, η οποία ξεκινάει με τους Timberwolves να έχουν την πρώτη κατοχή στην διάθεσή τους. Οι Timberwolves, οι οποίοι μετρούν μία νίκη και τρεις ήττες μέχρι στιγμής της σεζόν, κοντρά στους Al-Andalun, οι οποίοι έχουν δώσει 5 παιχνίδια, έχουν κερδίσει μόλις το 1, έχουν χάσει τα 4. Στην ζώνη, στην επικίνδυνη ζώνη και οι δύο ομάδες στην βαθμολογία. Εδώ πολύ ωραίο κόψιμο από τον Κορδαλή, που θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Κτενίδης, άφησε στον Σεφέρη. Σαλτουρίδης γύρισε. Πανασάκος θα εκτελέσει για τρεις, η μπάλα στο σίδερο. Δεν άνοιξαν το σκορ οι δύο ομάδες της πρώτης τους φάσης. Παρέμεινε το 0-0. Καραγρηγόριου στην επαναφορά. Παίρνει για να οργανώσει και την επίθεση της ομάδας του. Κασβής. Μπάλα τώρα μέσα στον Μασοκώστα. Καραγρηγορίου για δύο πόντους σε φτωχή και ανοίγει το σκορ. 2-0 λοιπόν, διαχείρωση Καραγρηγορίου. Πρώτη πόντη στην αναμέτρηση έρχονται για τους Timberwolves. Σεφέρης. Πανασάκος τσεκάρει τις κινήσεις, προσπείται. Ο Σεφέρης είναι αυτός που θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα έρθει ούτε τώρα το πρώτο καλάθι για τους κόκκινους. Καραγρηγορίου, τρομερή πάσα, θα την κάνει ασίστ ο Μασοκώστας. Μισό καλάθι του δώσε ο Καραγρηγορίου για το 4-0. Τρύπησε και την αντίπαλη άμυνα. Γυρίζει, εκτελεί αστοχή ο Σαλτουρίδης. Καραγρηγορίου σε ακόμα μια πάσα, βρίσκει και πάλι συμπαίκτη και στον εθνιδιασμό θα σκοράρει ο Πουλακής. Με συγχωρείτε, ο Βορδαλής, αυτός που σκόραρε τώρα για το 6-0. Ο Μιασίστ, διαχειρώσεις Καραγρηγορίου. Σεφέρης. Βαγγέλης και πάλι στον Σεφέρη. Και θέλει να πάει κοντά, πολύ καλή άμυνα από τον Κασβή. Ωραία συνεργασία τριών παιχτών και θα έρθει ακόμα ένα όμορφο καλάθι από τον Ζάτα αυτή τη φορά, αυτός είναι ο εκτελεστής. Ωραία όμως εδώ, ωραίος ο τρόπος με τον οποίο ξεδιπλώθηκε η επίθεση των Timberwolves. Με τις πάσεις που έκαναν τρεις παίχτες για να φτάσει ο Ζάτας σε πλεονεκτική θέση. Πανασάκος τώρα να ζητούν ακόμα το πρώτο τους καλάθι οι φιλοξενούμενοι. Κακή πάσα. Καραγρηγορίου. Περνάει το κέντρο. Την ιστοπλάι στον Κορδαλή. Θα εκτελέσει εκείνος για τρεις. Σε φέρεις τώρα. Περισκρατάει αφήνει στον Σαλτουρίδη. Ψάχνει και στην πάσα απέναντι. Βαγγέλης. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση, σε φέρει σε μια δύσκολη προσπάθεια. Μπαλά στα χέρια του ίδιου και πάλι. Βαγγέλης τώρα για 3, ούτε τώρα θα μπορέσουν να βρουν το πρώτο τους καλάθι Al-Andalun, οι οποίοι παραμένουν άποντοι. 6 και 30 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο, το σκορ στο 8-0 υπερθυμίζω. Καραγρηγορίου βλέπει ότι έχει χώρο, εκτελεί για 3 από την κορυφή, δεν το βάζει. Σεφέρης. Έχετε το φάουλ από τον Κορδαλή. Θέλει να γυρίσει ο Σαλτουρίδης, άφησε έξω. Και πάλι Σαλτουρίδης πάει κοντά, προσπαθεί να εκτελέσει και κάνει βήματα. Ακόμα μια καλή άμυνα από τους Timberwolves, η οποία δεν επιτρέπει στους Al-Andalun να σκοράρουν και αυτοί. Ας ο Κώστας έτσι με τον Γκαζή.
κόβεται. Η πάσα πήρε ο Βαγγέλης. Φεύγει μπροστά. Στο εδάφος ο αντιπαλός, αλλά ένα αμυντικό το φάουλ το έχει κάνει ο Ζάτας. Φάουλ νούμερο 2. Αυτό για τους Τέμπελγουλφς. Κανένα μέχρι στιγμής από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Πέρασε η πάσα του Βαγγέλη, κρατούν όμως οι Αλαντάλλων. Για δύο Κτενίδης επιτέλους θα έρθει το πρώτο καλάθι για το 8-2. Κτενίδης είναι αυτός που σπάει την κατάρα στην επίθεση. Οπότε έπειτα από 4,5 λεπτά παιχνιδιού. Κακός τώρα από τον Κορδαλή. Μπαλά κατέληξε εκτός. Συνέχεια με Κτενίδη. Οργανώνει ο Σεφέρης. Θανασάκος πήρε. Βαγγέλης πίστηκε από 2. Ψάχνει λίγο χώρο, αφήνει έξω. Και πάλι μπάλα στα χέρια του Βαγγέλη. Για 3 εκτέλει εκείνος, δεν είναι καλό το σούτ. Θέλει να προλάβει πριν περάσει εκτός η μπάλα ο Κτενίδης. Δεν τα καταφέρω όμως. Και έτσι έχουμε αλλαγή κατοχής. 4:48 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στο 8-2. Αυτή τη στιγμή το σκορ με τους Τέμπελγουλφς να έχουν κάνει ένα καλό ξεκίνημα στο μάτς και να προηγούνται τώρα με 6 πόντους. Καραγρηγορίου. Κορδαλής του μπαίνει ξανά. Έγινε η κίνηση, αλλά έχει πέρασει εκτός η μπάλα πριν την υποδεχτεί ο Μασοκώστας. Λάθος τώρα για τους γηπεδούχους. Φέρεις αυτούς τον... όχι, κρατάει. Τώρα αυτούς τον Κτενίδη. Αλλάζουν οι δυο τους τις πάσες. Βαγγέλης τον Κτενίδη και η μπάλα πάλι έξω. Ένα φλότερο σε Φέρεις, δεν καταφέρνει ο ίδιος όμως μαζί στο εξωτικό rebound. Θανασάκος ζήτησε και πήρε. Καλτουρίδης. Ωραίες εδώ οι πάσεις από τους κόκκινους, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Αν εκμεταλλευτική αυτή η επίθεση για τους Αλαντάλλων, οι οποίοι παραμένουν στους 2 πόντους. Με 3:58 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Και ο Κασβής εκτελέσει και από το έτσι των Βολών. Δεν μπήκε το καλάθι, Αθανασάκος τώρα. Βαγγέλης πάει προς τα μέσα, δεν σκοράρει. Παρότι βρέθηκε εκεί σε πάρα πολύ καλή θέση. Το έχασε και αυτό. Από κοντά θα έρθει τώρα ένα καλάθι για ο κύριος Μάσο Κώστα για το 12. Βαγγέλης. Σε φέρει στον Σαλτουρίδη. Θανασάκος ζήτησε, πήρε, εκτέλεσε, δεν το έβαλε όμως. Σαλτουρίδης ψηλότερα από όλους. Θα κερδίσει το φάουλ στην συνέχεια. Φάουλ το οποίο το έχει κάνει ο Κασβής. Πουλάκης τώρα περνάει στο μάτς για τους Τέμπελγουλφς, παίρνει την θέση του Μάσο Κώστα. Ενώ ετοιμάζεται να εκτελέσει τις δύο βολές του Σαλτουρίδης. Έπειτα το τρίτο ομαδικό των γηπεδούχων. Μέσα η πρώτη. Σαλτουρίδης βάζει και την δεύτερη 2 στους 2 για το 14. Σουτ για 3 πόντους εύστοχο, Κορδαλής εκτελεί 13-4. Στο συν 9 πλέον οι Τέμπελγουλφς. Σε φέρει στον Φτενίδη. Σαλτουρίδης αφήνει έξω. Μπαλά στα δεξιά. Μίτζης εκτέλεσε για 3. Δεν έρχεται η απάντηση από τους Αλαντάλλων. Κορδαλής. Θα γίνει λάθος πάσα. Σε φέρει, θέλει να φύγει μπροστά. Θα σταματάει με φάουλ ο αντιπάλος του όμως. Ο Κορδαλής, ο οποίος έκανε το λάθος νωρίτερα. Έκανε τώρα και το τέταρτο ομαδικό των γηπεδούχων. Ζερέμες τώρα περνάει στην θέση του.
Την είδες τον Βαγγέλη. Μιτζής. Τενίδης, δεν είχε πάλι στον Μιτζή, ένα σούτ από την αριστερή πλευρά, χωρίς κάποια τύχη όμως. Τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Γρηγορίου, φτάσε κοντά, άφησε στο πλάι. Εκεί όπου βρισκόταν ο Τζερεμές, ο οποίος αστέχισε στους τριών πόντων, με αμακρινή πάσα η οποία θα κοπεί όμως. Καραγρηγορίου, γρήγορα στην επίθεση ξανά η Τέμπελγουλς, άστοχο όμως ακόμα ένα τρίποντο. Και πάλι μπαλά στα χέρια του Καραγρηγορίου. Για δύο πόντους τώρα το σούτ του Ζάτα, ούτε αυτό θα βρει στόχο. Πανωτά όμως επιθετικά rebound για τους γηπεδούχους, οι οποίοι παραμένουν στην επίθεση. Θα ζήσει στην απέναντι πλευρά και εύστοχο τώρα το σούτ του Πουλάκη. 15-4. Μιτζής. Βαγγέλης κλείστηκε. Και πάλι Μιτζής. Μπάλα στο Σαλτουρίδη. Για δύο πόντους αστοχή εκείνος. Θετικό rebound όμως του Βαγγέλη, με συγχωρείτε. Δεν τα κατάφερε ούτε στην δεύτερη ευκαιρία. Παραγρηγορίου στέκεται τώρα, εξετάζει τις επιλογές του, επιλέγει να εκτελέσει ο ίδιος. Σαλτουρίδης βάζει στο rebound, 50 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Φέρης. Βαγγέλης τον Μίντζη. Και πάλι Βαγγέλης. Κράτησε. Μίντζης υποπίεση το σούτ. Δεν μπαίνει η μπάλα στο καλάθι. Σαλτουρίδης. Προσποιείται. Έπεσε κατευθείαν πάνω του αμυντικός. Δεν του επέτρεψε να βρει χώρο να εκτελέσει. Μίντζης και πάλι θέλει να παίξει με τον Σαλτουρίδη. Έχουμε φάουλ. Το οποίο είναι το... Το πέμπτο για τους Τέμπελγουλς. Το έχει κάνει ο Τζερεμές και έτσι στέλνει τον Σαλτουρίδη τώρα στην γραμμή των βολών. Ξεσημείωτο είναι πως οι Αλαντάλλον δεν έχουν καταφέρει να... Δεν έχουν κάνει κάποιο φάουλ μέχρι στιγμής στην πρώτη περίοδο για την οποία απομένω ακόμα 18,7 δευτερόλεπτα. 15-5 τώρα. Σαλτουρίδης θα βάλει και την δεύτερη, 15-6. 17 δευτερόλεπτα τώρα, όλα για τους γηπεδούχους. Καραγρηγορίου. Έχει πάνω το Σεφέρης. Κάνει το πρώτο μόλις φάουλ των Αλαντάλλων στην περίοδο. Μένεγας στο μάτς. Τώρα για τους κόκκινους. Εκτός περνάει ο Κτενίδης. Καραγρηγορίου. Συνεχίζει στα 3 δευτερόλεπτα, θα εκτελέσει για 2, δεν μπαίνει το καλάθι και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με το σκορ να δείχνει 15-6. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Οι Τέμπελγουλς ξεχώρισαν στα πρώτα 10 λεπτά. 15-6 δείχνει το σκορ. Το βάδισμα 9 πόντων για τους σημερινούς γηπεδούχους. Μίτζης τώρα για τους Αλαντάλλων. Ο Βαγγέλης θα πάρει ένα σούτ 3 πόντων. Πάρα πολύ αδύναμο όμως. Κατέληξε έρβολο. Ακολούθησε την πορεία της μπάλας ο Μίτζης, ο οποίος δεν μπόρεσε να εκτελέσει από το πλάι. Παρέμεινε το 15-6. Λάκης. Γυρίζει, έχει υπάρξει σφύριγμα για φάουλ, χαμηλά, έχει δοθεί παράβαση. Στην επαναφορά θα πάνε τώρα οι γηπεδούχοι με τον Τζερεμέ. Κάνει την κίνηση και παίρνει ο Πουλάκης. Με το δεξί χέρι δεν θα εκτελέσει σωστά ο Καζδής. Ανώνει ο Βαγγέλης. Πριν στο πλάι Μίντζης. Κόντρα στον ψηλότερο αντίπαλό του. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο ίδιος όμως κράπωσε ξανά την μπάλα. Ένα μακρινό τρίποδο τώρα του Σεφέρη. Δεν θα μπει ούτε τώρα το καλάθι. Ξανά ακόμα ένα επιθετικό rebound όμως για τους κόκκινους. Νέα ευκαιρία χαμένη και αυτή. Απανωτά επιθετικά rebound που θα καταλήξει τελικά
σε καλάθι από τον Μιντζή. 15-8 και έχει και μία βολή να εκτέλεσε ο παίκτης των Αλαντάλων επίτα από, από το φάουλ που κέρδισε. Θα την βάλει και αυτή, 15-9. Μας ο Κώστας επιστρέφει στο παρκέ. Πήρε την θέση του Κασβή. Καλά Γρηγορίου. Μας ο Κώστας έκοψε ο Καλά Γρηγορίου. Περάτησε εκεί με λίγο ζόρι. Θα γίνει όμως τελικά το κλέψιμο από τους κόκκινους. Βαγγέλης. Στον Σεφέρη. Μιντζής εκτός ισορροπίας θα το βάλει, πολύ όμορφο καλάθι. 15-11, μειώνουν κι άλλο. Με ακόμα ένα καλάθι του Μιντζή. Οι φιλοξενούμενοι στο μείον 4 τώρα. Καλά Γρηγορίου. Λίγο πίσω από την βολή ο Πουλάκης αστόχησε. Μιντζής θέλει να βγάλει μπροστά την ομάδα του. Τώρα η πάσα στον Σεφέρη. Δυναμικά πάει προς τα μέσα και κερδίζει το φάουλ ο Ζούγκας. Και πάλι στη γραμμή η κόκκινη με τον Ζούγκα αυτή τη φορά. Έχουμε τώρα και αλλαγή με τον Σιλιγνάκη να περνάει στο μάτς για τους Αλαντάλων. Ενώ έχουμε και αλλαγή και για τους Τέμπελγουλφς. Ο Κορδαλής επιστρέφει στην θέση του Ζατά. Έξω η πρώτη βολή από τον Ζούγκα. Τελεί την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Τουλάχιστον καθάρισε την φάση. Καλά Γρηγορίου. Ο Κώστας σε κάτι τις επιλογές του, του κάνει το φάουλ ο Ζούγκας. Πριν προλάβει να πάρει τα βήματα ο Μάσο Κώστας. Φαουλ νούμερο 2 και για τους Αλαντάλων τώρα. Καλά Γρηγορίου πριν προλάβει να κλέψει ο Σιλιγνάκης. Καλά Γρηγορίου συνεχίζει μόνος του. Πάει προς τα μέσα και σκοράρει. 17-11. Το 15-4 είχαν να σκοράρουν οι Τέμπελγουλφς. Αν κάνει ένα σερί 7-0 η Αλαντάλων. Τώρα εδώ στο τέλος του σερί ο Καλά Γρηγορίου, ενώ θα έρθει και το καλάθι τώρα από τον Ζούγκα για το 17-13. Τερεμές. Βαλής. Θα χρησιμπέκτη Πουλάκης πήρε. Τερεμές τώρα στον Μάσο Κώστα, από το πλάι αυτός θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Μίντζης δεν διστάζει να εκτελέσει και το βάζει. 17-16. Ο Μίντζης παίρνει τους Αλαντάλων πλέον στον πόντο. Για δύο ήταν τελικά. 17-15. Στο δίποτε διαφορά. Ο Δαλής μπροστά το Μίτζης. Προσπάθησε να περάσει την πάσα αλλά ήταν αρκετά χαμηλή, βρήκε στα πόδια του Μάσο Κώστα μπάλα και κατέληξε εκτός. Μίτζης μπάλα έξω. Τρίποντο τώρα από τον Σιλιγνάκη. 17-18 προβάδισμα για τους Αλαντάλων για πρώτη φορά σήμερα. Φιλοξενούμενοι είναι μπροστά στο σκορ. Την τρίποντη εκτέλεση του Σιλιγνάκη. Πουλάκης. Τζερεμές θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Μίζης μάζεψε και άφησε στον Βαγγέλη. Βαγγέλης στον Μίντζη. Κάνει την κίνηση στο Λιγνάκης, τώρα θα πέσει εκείνη η μπάλα. Και πάλι στο Λιγνάκης, σκέφτηκε νομίζω για λίγο να εκτελέσει.
Τώρα θα αναγκαστεί να το κάνει καθώ τελειώνει και ο χρόνο. Βάλε στο σίδερο αυτή τη φορά. Μαζί του Τζερεμέ, αυτή τον Κορδαλή. Έχει δύο μπροστά του εκείνο. Ένα τώρα αντίπαλο. Θα κερδίσει το φάουλ τελικά ο Κορδαλή. Με τον Βαγγέλη. Που ήταν ο μόνο παίκτη που κατάφερε να επιστρέψει έγκαιρα στην άμυνα των Αλαντάλων. Αλλά δεν γλίτωσε το φάουλ, το οποίο είναι και το τρίτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Κορδαλή στην γραμμή. Πάρε την πρώτη για να ισοφαρίσει σε 18-18. Έξω η δεύτερη, παραμένει ισοπαλία. Ιδιασμός τώρα των Αλαντάλων. Αντικανονική άμυνα, όπως λέει ο διαιτητής. Το φάουλ το έχει κάνει ο Τζερεμές. Ο Μένεγκας είναι αυτός που θα βρεθεί τώρα στην γραμμή. Διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο παιχνίδι έπειτα από το time out, 18-19 πλέον. Για Λαντάλων είναι μπροστά στο σκορ με μόλις ένα πόντο. Θα αλλάξει αυτό όμως από το καλάθι του Μασοκώστα, ο οποίος τρύπωσε εκεί στην αντίπαλη άμυνα και έγραψε τώρα το 20-19. Μαγγέλης, Ρομίντζης. Κακή προσπάθεια, βγήκε η άμυνα από τους Τέμπελγουλς, καλά Γρηγορίου τώρα. Αυτή στον Τζερέμε. Κορδαλής, πάλι Τζερεμές. Κορδαλής στην γωνία, Καραγρηγορίου τώρα με 8 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το δίποντο, η μπάλα στο σιδερό. Και κέρδισε και το rebound ο Βαγγέλης. Τις περιμένει τους παίκτες του να πάνε σε οργανωμένη επίθεση, αλλά αντάλλων. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τετράλεπτο τώρα της δεύτερης περίοδου. Πολύ δυνατή πάσα για τον Βαγγέλη, έγινε το λάθος. Καραγρηγορίου 2-2 στην επίθεση. Επιλέγει να τελειώσει μόνος του, δεν τα καταφέρνει όμως καλά. Κορδαλής γράφει στο επιθετικό rebound και κέρδισε το φάουλ στην συνέχεια από τον Σλιγνάκη. Φάουλ νούμερο 4 αυτό για τους κόκκινους. Από το επόμενο θα έχουμε βολές για τους Τέμπελγουλφς. Μας ο Κώστας πήρε και εκτέλεσε αμέσως. Δεν το έβαλε, μαζέψε ο Μένεγας. Μίντζης. Βαγγέλη στον Μίντζη. Τελεί εκείνος υποπίεση. Αδύναμο το σουτ. Πήρε όμως ο Μένεγας και άφησε έξω και πάλι. Μένεγας τα αριστερά. Εκεί πάσα ακόμα μία από την πλευρά των Αλαντάλων. Τενίδης τώρα επιστρέφει στο μάτι για τους κόκκινους. Ένα από την άλλη. Πάτησε παρκή και πάλι ο Ζάτας. Και ο Σαλτουρίδης τώρα στο μάτς για τους Αλαντάλων. Κορδαλής κατεβάζει. Ζάτας. Πήρε ο Τζερεμές να το πάρει το σουτ, ασοχή όμως, μας ο Κώστας πάλεψε εκεί, αλλά ο Μίντζη, ο Σιλιγνάκης, είναι αυτός που καθάρισε το rebound. Και έρχεται τώρα την μπάλα στα χέρια του. Σαλτουρίδης του δίνει ξανά για να εκτελέσει εκείνος για τρεις, δεν το βάζει. Μας ο Κώστας έχει φύγει μπροστά. Ο Ζάτας, εκείνον πήγε η μπάλα και δεν έχει κανένα πρόβλημα εκείνος να τελειώσει τη φάση για το 22-19. Στο
συν 3 πλέον οι γηπεδούχοι. Ο Βαγγέλης, ο οποίος βγήκε. Ακινδυνευμένη πάσα, ακόμα να κλέψουμε του μας ο Κώστα, ακόμα κάποιες προϋποθέσεις παιχνιδιασμού για τους Τέμπελγουλς. Δεν βγήκε καλά η γρήγορη επίθεση, όμως στην συνέχεια ο Σλιγνάκης είναι αυτός που έκανε το φάουλ και έτσι συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των Αλανταλών. Πανασάκος στο μάτς τώρα για τους κόκκινους. Περνάει εκτός ο Σδούκας. Στη γραμμή ο Ζάτας για να εκτελέσει την πρώτη από τις δύο. Δεν και βγαίνει η μπάλα στην πρώτη βολή του Ζάτα. 2-14 ακόμα στην πρώτη περίοδο, 22-19 υπενθυμίζω. Ζάτας θα βάλει την δεύτερη, 23-19. Βαγγέλης τώρα για τους κόκκινους. Σαλτουρίδης πλησιάζει στην αντίπαλη ρακέτα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Συνεχίζει να δίνει τη μάχη του, εκείνος κόντρα σε δύο αντιπάλους. Καθαρή άμυνα από τους Τέμπελγουλς. Η κατοχή παραμένει στους Αλαντάλων όμως, οι οποίοι έχουν 4 δευτερόλεπτα τώρα. Βαγγέλης για 3. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Αλόβητη. Βγήκαν από εδώ οι Τέμπελγουλς, οι οποίοι θέλησαν να βγουν και γρήγορα μπροστά. Θα γίνει το λάθος όμως και από αυτούς. Λιγνάκης. Αφήσει τον Βαγγέλη στο έδαφος. Παίξει τον Τέμπελγουλς. Εκείνος έχει κάνει το φάουλ, είναι αμυντικό. Ο Ζάτας συγκεκριμένα. Φάουλ νούμερο 3 για τους γηπεδούχους. Για τους οποίους επιστρέφει τώρα στο μάτσο ο Πουλάκης. Παίρνει τη θέση του Μάσο Κώστα. Βαγγέλη στη γραμμή. 4 ομαδικά από την μία, 5 από την άλλη. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα στο 1-32 που απομένει θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Ενώ ο Βαγγέλης έχει φτωχή στην πρώτη για το 23-20. Αστοχή στην δεύτερη. Βιαστεί όμως να μπει νομίζω ο Αθανασιακός. Όχι. Έχουμε φάουλ από τον Αθανασιακό. Και έτσι πάμε στην άλλη πλευρά. Για να εκτελεστούν οι βολές τώρα του Πουλάκη. Έχουμε αυτό στην πρώτη, 24-20. Βάζει και την δεύτερη, αλλά αυτός από την γραμμή ο Πουλάκης, 25-20 συν 5 για τους γηπεδούχους. Βαγγέλης τον Τενίδη και εκείνος τον Σιλιγνάκη. Θανασάκος έχει δύο παίχτες γύρω του. Σιλιγνάκης θα σηκωθεί και θα σημαδέψει σωστά, 25-22. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Πορδαλής έχει πάρει θέση μπροστά τον Αθανασάκο. Ο Πουλάκης θα πάρει και την μπάλα τώρα για να στοχίσει όμως με το δεξί. Βαγγέλης ευκαιρία είτε να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο είτε ακόμα και να εσωφαρίσουν οι Αλανταλών με ένα τρίποντο. Αλλά στον Βαγγέλη, Σιλιγνάκης, Αθανασάκος για την ισοφάριση, η οποία δεν θα έρθει τελικά καθώς έκανε ένα κακό σου το Αθανασάκος. Κατοχή παραμένει στα χέρια των κόκκινων. 6 δευτερόλεπτα μόλις στο χρονόμετρο. Θα πρέπει να βιαστούν εδώ οι φιλοξενούμενοι. Κλείτωσαν το λάθος, η Λιγνάκης πήρε το τρίποντο, η μπάλα στο σίδερο και έξω. Βαλής. Πάσα έφτασε τον συμπαίκτη του. Γερεμές και πάλι στον Πορδαλή. 20 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους κόκκινους. Βαγγέλης πιέζεται στο κέντρο. Πιέζει το κατέβασμα ο Πορδαλής.
Δεν υπάρχει κάποια παράβαση, 8 δευτερόλεπτα τώρα. Βαγγέλης στα 5. Αστοχο τρίποντο, 1 δευτερόλεπτο, προλαβαίνει το ρολόι. Όχι, θα το χάσει και αυτό ο Αθανασάκος. Θα μέτραγε νομίζω αν έμπαινε. Βλέπετε και την αντίδραση του ίδιου. Καθώς ξέρει ότι έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, όπως και να έχει. Τελείωσε το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 25-22. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τις δύο ομάδες στο 25-22. Μικρό προβάδισμα τριών πόντων για τους Steppenwolves, οι οποίοι θα αυξήσουν τη διαφορά τους με το εύστοχο σου του Κασδί για το 27-22. Βαγγέλης. Στενίδης, κυκλοφόρησε η μπάλα τώρα στην επίθεση των Αλαντάλων. Έκοψε ο Βαγγέλης, τον έχασε η άμυνα των Steppenwolves και σαν σε προπόνηση άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 27-24. Κώστας, το Καραγρηγορίου και πέρασε, δεν το έβαλε όμως στα αρχικά τυχώς το τελείωμα της φάσης. Κέρδισε ωστόσο τις δύο βολές ο παίχτης των Steppenwolves και οδηγείται έτσι στην γράμμη των βολών επί από το πρώτο ομαδικό των κόκκινων στην τρίτη περίοδο. Εύστοχος και στην πρώτη βολή, 28-24. Βάζει και την δεύτερη, 29-24. Σεφέρης. Πήρε ξανά, έδωσε και πάλι όμως τον Βαγγέλη. Αλτουρίδης. Βαγγέλη στα 7 δευτερόλεπτα. Και τώρα ο Κτενίδης, ο Αθανασάκος είναι αυτός που θα αναλάβει την εκτέλεση. Σαλτουδίδης βγαίνει κερδισμένος στο rebound, αλλά στην συνέχεια ο Κτενίδης θα κάνει βήματα. Έτσι λοιπόν δεν πήραν κάτι από την δεύτερη ευκαιρία του κόκκινη. Παραμένει το σκορ 29-24. Καραγρηγορίου στα αριστερά. Θέλει να γυρίσει, γίνεται το κλέψιμο από τον Φενίδη. Σεφέρης. Αψάξουν τον ευθυδιασμό οι Αλαντάλων και θα έρθει εκείνος με επιτυχία. Ο Βαγγέλης θα τελειώσει καλά την φάση, 29-26. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι για τον Βαγγέλη στην τρίτη περίοδο. Παίρνει την ομάδα πλέον στο μείον 3. Για τρεις φωτιές ο Ζάτας, εύστοχος, 32-26. Στενίδης κατεβάζει για τους κόκκινους. Πήρε ξανά αυτός τώρα στην Σεφέρη. Σαλτουρίδης ψάχνει την πάσα. Στενίδης προσποιείται στον αέρα για να πήγε σε μια δύσκολη προσπάθεια. Ο Στενίδης κέρδισε τελικά το φαουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Καραγρηγορίου, είναι και το πρώτο ομαδικό των Steppenwolves στην τρίτη περίοδο. Βολές τώρα για τον Κτενίδη. Εύστοχος στην πρώτη εκείνος, 32-27. Μέσα και η δεύτερη. 32-28. Βραλής. Συνεργάζεται με τον Μασοκώστα. Καραγρηγορίου. Έδειξε καλά η άμυνα των κόκκινων. Μελέξει τον Κορδαλή. Για δύο πόντους. Δεν θα μπει η μπάλα. Έπειτα από το σουτ του Ζάτα. Κόκκινη τώρα στην επίθεση. Με Βαγγέλη. Σεφέρης κρατάει,
Του φύγει όμως την μπάλα από τα χέρια, εφημεριασμός, ο Λομόναχος φεύγει στην άλλη πλευρά ο Κορδαλής και δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 34-28. Βαγγελής. Πανασάκος και τώρα παίρνει ξανά. Σε φέρει στα δεξιά. Αθανασάκος βρέθηκε μόνος στο τρίποντο και, και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε. 34-31. Τρίποντη εκτέλεση από τον Αθανασάκο τώρα. Στο μείον 3 και πάλι η άλλα ταλόν. Θέλει να απαντήσει ο Καραγρηγόριου. Δεν θα το κάνει με επιτυχία όμως. Βαγγέλης. Μπορούν ακόμα και να εσωφαρίσουν οι κόκκινοι τώρα. Ξεφέρεις. Δίνει ξανά στον Βαγγέλη ο οποίος βρέθηκε δίπλα του. Κινήσεις τώρα από Χτενίδη και Βαγγέλη. Μάλλον θα καταλήξει τελικά στον Βαγγέλη ο οποίος βρέθηκε στην άλλη πλευρά. Αστόχησε στο σουτ. Μάζεψε ο Ζάτας. Για δύο πόντους στο σουτ έστοχο. Κασβής. 36-31. Χτενίδης, αυτού τον Σεφέρη. Και πάλι Χτενίδης. Βαγγέλης ψάχνουν χώρο για να πλησιάσουν την αντίπαλη ρακέτα οι κόκκινοι. Αυτό όμως τους το κάνει αρκετά δύσκολο η άμυνα των Temple Wolves, η οποία και εδώ έκλεισε καλά. Ο Μασοκώστας έκοψε κανονικότατα τον αντίπαλό του και αφήνει με 9 δευτερόλεπτα τώρα τους κόκκινους. 6 δευτερόλεπτα Σεφέρης, είναι για 3 πόντους στο σουτ. Θετικό rebound του Σαλτουρίδη. Θανασάκος θα πάρει ακόμα ένα ίδιο. Στήριγμα για φάουλ. Επάνω στον Χτενίδη. Ο Μασοκώστας το έχει κάνει. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους γηπεδουχούς. Βαγγέλης. Με το δεξί χέρι, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Καραγρηγορίου βγάζει τώρα στην επίθεση τους λύκους. Μασοκώστας. Έχει πάλι πλάτη τον Αθανασάκο. Δεν θα σκοράρει. Αθανασάκος όμως θα του κάνει το φάουλ, το οποίο είναι το δεύτερο. Και για τους Αλανταλών. Έξω η πρώτη βολή από τον Μασοκώστα, παραμένει το 36-31. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή. 37-31. Σε φέρει σάργα, αργά κατεβάζει για τους Αλανταλών. Βαγγέλης ξανά σε φέρει και πάλι Βαγγέλης. Στύπασε για τον Σαλτουρίδη, κατάλαβε όμως την πρόθεση του αντιπάλου του Καραγρηγορίου, ο οποίος τώρα θέλει να βγάλει και στον εφνιδιασμό της Temple Wolves. Έπεσε πάνω στον Σεφέρη, ο οποίος θα κάνει τώρα το φάουλ, το οποίο είναι το τρίτο. Το τρίτο ομαδικό των Αλαντάλων, αλλά και τρίτο προσωπικό για τον Σεφέρη αυτό. Πουλάκης επέστρεψε και πήρε τώρα αύξηση στον Καραγρηγορίου. Κίνησε την πορεία του προς τα μέσα ο Καραγρηγορίου και με ένα ωραίο ανάποδο lay-up θα κάνει το 39-31 τώρα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Καραγρηγορίου στο σύν 8 πλέον η Temple Wolves. Βαγγέλης έχει χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά όπως και θα κάνει. 39-34. 4 λεπτά ακόμα στη τρίτη περίοδο. Και η πάσα από τον Σαλτουρίδη, η πάσα του Κασβή. Κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. Ροκουλάκης. Άφησε ξανά στον Καραγρηγορίου χέρι με χέρι. Ζάτας στον Καραγρηγορίου, ωραία περιστροφή. Κουλάκης θα εκτελέσει από τα αριστερά και ευστοχή. 41-34.
Εφέρεις. Σταμάτησε την τρίπλα. Έψαξε επιλογές. Κατάλαβε ο Κουλάκης την πάσα. Την έκοψε. Δεν είδε κινήσεις ο Σεφέρης. Αυτό λέγει και ο τώρας στους συμπαίκτες του. Ανασάκος. Σεφέρης θα εκτελέσει αυτή τη φορά. Και καλά κάνει. 41-37. Τέσσερις πόντους πλησιά του πλέον η Αλαντάλλον. Με ακόμα μια τρίποντη εκτέλεση αυτή τη φορά ο Σεφέρης. Ήταν αυτός που βρήκε στόχο πίσω από τα 6.75. Όπως δεν θα κάνει τώρα ο Καραγρηγορίου. Θετικό ριμπάντο όμως για τους γηπεδούχους. Και πάλι Καραγρηγορίου με την μπάλα στα χέρια του. Θέλει να περάσει, έπεσε πάνω στον Βαγγέλη στο έδαφος. Δύο παίκτες μπήκαν δυναμικά εδώ. Βαγγέλης και Ζάτας. Πάλι καλά δέχτηκε κάποιος. Κατοχή είναι για τους Αλαντάλλον. Τώρα γίνεται και μια προσπάθεια να σκουπίσει το παρκέ στο σημείο. Προσγειώθηκαν οι δύο παίχτες. Το 49 υπενθυμίζω. 41-37 ακόμα. Στο 41-37 με συγχωρείτε το σκορ. Το 49 ακόμα και το τέλος της τρίτης περίοδου. Ανασάκος. Μπάλα στον Σεφέρη. Ανασάκος. Αυτό στο πλάι. Βαγγέλης θα εκτελέσει για τρεις. Δεν έρχεται τώρα το τρίποντο για τους κόκκινους. Πήγε εκεί ο Σεφέρης. Έκανε το κλέψιμο. Μετράει κανονικά το καλάθι όπως λέει ο ρέφερι. Διαμαρτυρίες από την πλευρά των Τέμπελγουλς. Βόλη λέει ο διαιτητής. Ο Σεφέρης έτσι πάει το σκορ πλέον στο 41-39 και έχει δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή. Βάζει και την βολή 41-40. Στον πόντο πλέον το μάτς. Ζάτας στον Κορδαλή. Τελεί εκείνος πίσω από το σκριν. Και το βάζει ο Κορδαλής. 44-40. Το μακρύνει. Στους 4 πόντους τώρα. Για λίγο την ομάδα του. Παλαγή τώρα με Μένεγα. Να επιστρέψει το μάτς. Όπως και ο Σδούγκας θα περάσει πίσω το παρκέ για τους Αλανταλών. Συνέχεια με Σεφέρη τώρα για τους κόκκινους. Βαγγέλης. Σεφέρης δεν βρήκε κάποιον άλλον. Αυτό ξανά στον Βαγγέλη. Θα εκτελέσει τώρα για τρεις μέσα. Και αυτό. 44-43. Μία σου και μία μου. Το μάτς της τελευταίας της φάσης. Βαγγέλης τώρα απάντησε στο τρίποδο του Κορδαλή νωρίτερα και φέρει και πάλι σε απόσταση ενός πόντου την ομάδα του. Ενώ έχουμε φάουλ τώρα που είναι το τέταρτο των φιλοξενούμενων. Θα χρησιμοποιήσει παίκτες και τελικά θα κάνει το λάθος. Ο Τζερεμές δεν μπόρεσε να βρει έγκαιρα κάποιον διαθέσιμο και έτσι τα Μπελογκούς δεν γλίτωσαν το λάθος εδώ στην επαναφορά. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για τους κόκκινους ώστε να κάνουν το προσπέρασμα. Ρομίντζης, στα δεξιά βγήκε ο Βαγγέλης. Μπαλά έξω, Σεφέρης δεν διστάζει να εκτελέσει για τρεις. Αμένει ευκαιρία εδώ για τους κόκκινους, βγήκε η άμυνα των Τέμπελγουλς, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση. Στέκεται και σημαδεύει εύστοχα ο Ζάτας, 46-43.
τελευταίο λεπτό, στο τρίτο δεκάλεπτο. Στο συν 3 η Λίκη. Στεφέρης πήρε. Δεν είχε επιλογή για σκριν ο Μένεγας. Ωραία περιστροφή, δεν έρθει το καλάθι όμως για τους Αλαντάλων. Πουλάκης άφησε τώρα στον Τζερεμέ. Τσάτας. Πουλάκης πήρε. Με πρόσωπο στο καλάθι θα στοχίσει. Ψηλότερα όμως εκεί έρθει ο Τσάτας με φόρα για να πάρει το επιθετικό rebound. Καραπώνει όμως την μπάλα τώρα ο Ζούκας. 20 δευτερόλεπτα όλα για τους κοκκινούς αυτό. Κοίταξε τώρα και ο Βαγγέλης γι' αυτό. Και σταμάτησε την επίθεση, όμως θα πάνε σε μια γρήγορη επίθεση οι κόκκινοι. Και αφήνουν 7 δευτερόλεπτα τώρα στους αντιπάλους τους. Τερεμές πιέζεται. Αφήνει τελικά στον συμπέκ του Κορδαλή στη λήξη του χρόνου. Παρολίγο να έχουμε ένα buzzer beater εδώ. Τελειώνει έτσι το τρίτο δεκάλεπτο. Και το σκορ δείχνει 46-43 υπέρ των Τέμπελγουλς. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκάλεπτο του μάτς, 46-43, μόλις 3 πόντι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Με το προβάδισμα να βρίσκεται στην πλευρά των Τέμπελγουλς. Αλλά τα λένε τώρα στην επίθεση με Βαγγέλη και έχουμε νωρίς-ωρίς το πρώτο φόλο από τον Κορδαλή, ο οποίος δεν το δέχεται αδιαμαρτύρητα. Και έχουμε και τεχνική ποινή στον παίχτη των Τέμπελγουλς, ο οποίος αντέδρασε έντονα. Γραμμή. Τώρα ο Μιτζής, ενώ είναι και το τέταρτο φάουλ που έχει συμπληρώσει τα τέσσερα φάουλ ο Κορδαλής, ο οποίος τώρα αποσύρθηκε από την ομάδα του. Μιτζής αστόχησε στην βολή της τεχνικής ποινής και έχουμε και κατοχή για τους κόκκινους. Συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε Κορδαλή και διαιτητής. Σιλιγνάκης. Πήρε ξανά. Άφησε στον Μίντζη. Μας αποσταθήκε δυναμικά, δεν μπορούσε να κλέψει. Στη λήξη του χρόνου βρήκε ένα σκοτωμένο σου το Σιλιγνάκη, δεν μπορούσε όμως να βρει και τους τρεις πόντους παράλληλα. Παραμένει πιο 46-43. Καραγρηγορίου. Με πλάτη ο Τανσβής. Πήρε ξανά από τον Μασοκώστα, εκτέλεσε για δύο και το βάλε. 48-43. Γέλης. Άφησε έξω στον Σιλιγνάκη. Μιντζής, Μένεγας τώρα. Ο πίεση προσπάθεια μπήκε όμως το καλάθι, 48-45. Τζερεμές. Με πλάτη ο Κασβής. Θέλει να αποστάρει τον Σδούγκα και ο τελευταίος είναι αυτός που του κάνει το φάουλ. Τρίτο φάουλ και για τον Σδούγκα. Πρώτο ομαδικό τώρα για τους Αλαντάλων στην τέταρτη περίοδο. Θα σβήσει ακόμα ένα σουτ μέσα απόστασης, αυτή τη φορά δεν θα βρει στόχο. Παραμένει η Τέμπελγουλς όμως στην επίθεση. Καραγρηγορίου για δύο, μέσα. 50-45. Λιγνάκης. Πιέζεται από τον Καραγρηγορίου, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ. Μίντζης. Με τον Μασοκώστα μπροστά του. Καλή άμυνα προς στιγμή από τους Τέμπελγουλς. Αναγκάσουν σε ένα μακρινό σουτ τους αντιπάλους τους. Δεν βρήκε μπαλά ούτε καν σε φάνη. Συνεχίζει όμως κανονικά η δράση. Τζερεμές. Στον Πουλάκη. Και όρθιο το βλέμμα του εκείνος για να τσεκάρει τις κινήσεις των συμπαικτών του. Καραγρηγορίου πέρασε.
Έχει γίνει φάουλ χαμηλά τον Σιλιγνάκη. Τρίτο φάουλ για τον Σιλιγνάκη τώρα. Ο δύο ομαδικά, οι δύο ομάδες. 7 και 40 ακόμα για το τέλος. Καραγρηγορίου. Θα πάρει ακόμα ένα τίποτο. Τελευταίος ακούμπησε ο παίκτης των Temple Wolves, όπως λέει ο ρέφερι. Κατοχή για άλλα ντάλλον τώρα. Σιλιγνάκης κατεβάζει. Στον Βαγγέλη. Κάνε την κίνηση ο Μίτζης και πήρε. Κλείνεται από δύο και έγινε τελικά το κλέψιμο από τους Temple Wolves, οι οποίοι θέλουν να φύγουν γρήγορα μπροστά τώρα με Καραγρηγορίου. Σε ρεμές του δίνει πάλι. Καραγρηγορίου αλλαγή στο μαρκάρισμα. Πουλάκι στον Μασοκώστα. Με πλάτη τώρα, με κοντή τώρα αντίπαλο. Βγήκε και δεύτερος αντίπαλος πάνω του στον Κασβή. Πουλάκι θα ευστοχίσει ενώ τελείωνε και ο χρόνος επίθεσης. 52-45. Στους 7 πόντους πλέον ξεφεύγουν οι γηπεδούχοι και αναγκάζονται έτσι οι φιλοξενούμενοι τώρα να καλέσουν time out. Με ένα επιμέρους 6-2 στο 4ο δεκάλεπτο, οι Temple Wolves έχουν καταφέρει να πάρουν μια διαφορά 7 πόντων τώρα στο μάτς. 52-45 δείχνει το σκορ, 6-48 ακόμα στο χρονόμετρο για το φινάλε της αναμέτρησης, η οποία είπαμε είναι για την έκτη αγωνιστική της Master League. Με τους Temple Wolves να προέρχονται από δύο σερίτες, η τελευταία κόντρα στο Phoenix Bounce με 53-64, ενώ από ήττα προέρχεται και η Αλαντάλλον, αφού ιτήθηκαν από το Σοποτό με 64-69 στο προηγούμενο μάτς. Έτσι, κάποια από τις δύο ομάδες θα επιστρέψει στις νίκες. Ένα πάρα πολύ μακρινό καλάθι από τον Σιλιγνάκη στην λήξη του χρόνου. 52-48 πλέον. Μασοκώστας. Καζής για δύο πόντους αστοχή. Μιντζής. Βέβαια και ανοιχτό διάδρομο αυτό στον Βαγγέλη, ο οποίος τώρα οργανώνει την επίθεση των κόκκινων. Ο Βαγγέλη συνεχίζει. Σε κεδό στον αέρα, αστοχή. Καραγρηγορίου. Τζερεμές, Καστίπασε, η οποία έφτασε στον Πουλάκη. Εκείνος δίνει ύψος στο σουτ και η μπάλα θα καταλήξει εντός καλαθιού. 54-48. Βαγγέλης. Παίζει με τον Μίντζη. Για τρεις εκείνος, δεν το βάζει. Καραγρηγορίου. Να πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ασβής, είδε το κόψιμο του Μασοκώστα, του έδωσε τέλεια ασίστ για το 56-48. Στο σύν 8 πλέον οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ψυχραιμία, καλύτερες επιλογές στις τελευταίες φάσεις. Κοντά στους Αλαντάλλων, οι οποίοι δείχνουν να δυσκολεύονται στα τελευταία λεπτά. Τρίποντο άστοχο από τον, τον Βαγγέλη. Τερεμές. Ας βρει στο πλάι. Μασοκώστας. Έξω. Τζερεμές. Κάνε το κόψιμο ο Μασοκώστας, θα γυρίσει τώρα. Αστόχησε και η μπάλα κατέληξε και εκτός αγωνιστικού χώρου. Κτενίδης και Σαλτουρίδης επιστρέφουν στο ματς για τους Αλαντάλλων. Εκτός πέρασε ο Σιλιγνάκης. Και τώρα περνάει και ο Μένεγκας για τους κόκκινους, ενώ από την άλλη έχουμε τον Ζάτα να επιστρέφει για τους Temple Wolves. Πήρε την θέση του Μασοκώστα. Τέσσερα και 23 ακόμα για το τέλος. 56-48. Το σκορ. Βαγγέλης.
Μιτζής, Σαλτουρίδης, παίρνει ένα ποστάρι. Άφησε έξω. Για τρεις είναι το σούτ, αλλά άστοχο από τον Μιτζή. Η κατοχή να δούμε που θα πάει στα χέρια των Τεμπελγούλς, καθώς βρεθεί και ο Καραγρηγόριου και κράπωσε την μπάλα. Λέα πιέζει τώρα ο Στενίδης. Συνεχίζει να είναι κολλημένος στον Καραγρηγορίου. Τελικά έχουμε τζάμπολ. Η κατοχή είναι για ποιους? Η κατοχή είναι για τους Τεμπελγούλς. Σε φέρει, σε επέστρεψε για τους κόκκινους. Ρεμές, ωραία πάσα για τον, για τον Πουλάκη, δεν θα την κάνει ασίστ εκείνος όμως. Πυροβαγγέλης. Συνεχίζει ο ίδιος, φτάνει κοντά, δεν θα σκοράρει. Έχει κερδίσει όμως το φάουλ από τον Τζερέμε. Και είναι και δύο βολές. Τέταρτο φάουλ αυτό για τον Τζερέμε. Έξω η πρώτη βολή του Βαγγέλη, παραμένει το σκορ στο 56-48, κάθε πόντος από εδώ και πέρα μετράει. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος ο Βαγγέλης, καθώς είδατε πως αντέδρασε στην πρώτη άστοχη, έχασε και την δεύτερη, ο ίδιος όμως βάζεψε την μπάλα. Πήγε συνέχεια να πάρει ο ίδιος την προσπάθεια ξανά και κάνει βήματα τελικά. Αν εκμετάλλευτε έτσι και η δεύτερη ευκαιρία για τους κόκκινους, οι οποίοι εξακολουθούν να βλέπουν τους αντιπάλους τους να έχουν προβάδισμα 8 πόντων. Με 3 και 14 ακόμα να απομένει στο μάτς. Για να αυξήσει την διαφορά ο Τζερεμές δεν θα τα καταφέρει. Σαλτουρίδης καθάρισε. Σεφέρης. Τενίδης δίνει και πάλι στον Σεφέρη. Έχει την επιλογή του Βαγγέλη αριστερά. Ωραία περιστροφή του Σεφέρη. Δεν έρχεται το καλάθι. Σαλτουρίδης όμως θα πάρει το σουτ. Θα στοχεί και εκείνος με τη σειρά του. Καραγρηγορίου. Πήρε ξανά. Δεν βιάστηκαν εδώ οι γηπεδούχοι. Και πάλι Καραγρηγορίου. Πάει ο Πουλάκης να του δώσει επιλογή σε πια σκρίν. Πήγε από τα αριστερά. Έχασε όμως ο Καραγρηγορίου. Τενίδης που έκλεψε. Και φεύγει στον ευνηδιασμό. Τρομερή ενέργεια. Δεν ήρθε το καλάθι. Όμως θα ήταν το highlight του αγώνα αυτό. Τσάτας. Κασβής βλέπει απέναντι τον Καραγρηγορίου, του πέρασε την πάσα, πήρε το σούτ εκείνος και φτώχησε. 59-48, ίσως και το τρίποντο που κρίνει τον αγώνα αυτό, ενώ μπήκα, καθώς μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Στο σύν 11 πλέον οι γηπεδούχοι, οι οποίοι δείχνουν να έχουν τον έλεγχο. Βαγγέλης. Σαλτουρίδης, αυτός θα πάρει το σούτ. Δεν μπαίνει ούτε τώρα το καλάθι. Σερί, 7-0 στις τελευταίες φάσεις για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν φέρει πλέον τη διαφορά σε διψήφιο. 1,5 λεπτό ακόμα να απομένει. Καραγρηγορίου θα πάρει το φόλο από τον Φτενίδη. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους κόκκινους. Όσα ομαδικά έχουν και οι γηπεδούχοι. Πορδαλής επέστρεψε και πήρε τώρα από την επαναφορά. Πορδαλής στα 6 δευτερόλεπτα, 5 τώρα. Σαλτουρίδη μπροστά του, θέλει να τον παίξει τα πόδια. Έκλεισε και η άμυνα για τον ανάγκαση στα βήματα. Παναθηναϊκός. Σαλτουρίδης θέλει να ξεφύγει. Πάσε στον Βαγγέλη τώρα από τα δεξιά. Εκείνος πιεζόμενος θα βρει το καλάθι. 59-50. Πιέζει ψηλά τώρα από τους κόκκινους. Θα γίνει τελικά το κλέψιμο. Θα έρθει και το καλάθι από τον Βαγγέλη. 59-52. Έχει χτυπήσει.
ο Κορδαλής, ο οποίος τώρα θα σηκωθεί με την βοήθεια του αντιπάλου του, ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Όπως είναι λογικό, η πίεση ψηλά συνεχίζεται από τους Αλαντάλων, αλλά έσπασε γρήγορα με μία πάσα. Μπήκαμε στα τελευταία 48 δευτερόλεπτα πλέον. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι νομίζω στο σημερινό μάτς. Αθανάση Ακώστα θα σταμάταει το χρόνο κάνοντας το φάουλ. 59-52 υπερθυμίζω, στο σύν 7 οι γηπεδούχοι. Αυτό ήταν και το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι κόκκινοι. Θέλει να δυσκολεύσει την επαναφορά τώρα των Τέμπελγουλς. Πουλάκι στον Κορδαλή. Θα γίνει τώρα το φάουλ από τον Σεφέρη. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά των κόκκινων. Έτσι έχουμε βολές για τον Τζερέμε. Μας ο Κώστας παίρνει στο μάτι τώρα στην θέση του Πουλάκη. Τερμές θα χάσει την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη ο Τερμές. Δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βολών οι γηπεδούχοι. 34 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα ψάξουν ένα γρήγορο γαλάζι τώρα οι κόκκινοι. Θα γίνει όμως ένα φθηνό λάθος από τον Σεφέρη, που καταδιώκει τον Κορδαλή και θα του κάνει και το φάουλ στην συνέχεια. Στα 23 δευτερόλεπτα. Πέμπτο φάουλ του Σεφέρη, ο οποίος αποχωρεί τώρα από το μάτς. Έτοιμος για την πρώτη ο Κορδαλής. Θα βάλει αυτό στην πρώτη, 60-52. Χάνει την δεύτερη, όμως την μπάλα παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων, οι οποίοι πλέον είναι αγκαλιά με την νίκη. Μας ο Κώστας, θα γλιτώσουν το λάθος οι γηπεδούχοι. Θα βρουν και ένα τρίποντο, αλλά είναι εντελώς άστοχο από τον Κασβή. Αυτά λοιπόν εδώ από τον Άτο Μαζαράκη, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει τελευταίες φάσεις. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Αναστάκος στα 4. Ένα μακρινό τρίποντο του Κτενίδη. Πήρε ο Βαγγέλης και θα γράψει το τελικό σκορ, το οποίο θα είναι το 60-54. Νίκη λοιπόν για τους Τέμπελγουλς, οι οποίοι επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα. Θα πάνε στο 2-3, ενώ από την άλλη οι Αλαντάλων θα πέσουν στο 1-5.